Τι συμβαίνει μέσα στους δύο? Έτσι. Πείτε τα όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ ή εσύ? Η Ευρυδίκη θα ξεκινήσει. Γιατί έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση όλο αυτό? Δεν ξέρω, αλλά εγώ μεταφέρω τον παλμό. Εσύ καλά κάνεις και το μεταφέρεις. Ήταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε μια παραλία. Yeah. Και περπατούσαν και εμείς το βλέπαμε όλο αυτό. Και στο μυαλό μας το φτιάξαμε. Βάλατε και μία ωραία. Ναι, και μουσική χαλάρωτα. Ένα καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό έχει... Καλά, όπως επειδή ήταν ένα μονταρισμένο υλικό και προφανώς θα υπάρχουν παρεξηγήσεις, εκείνη τη μέρα είχα το φαγητό μου, οπότε πάω στα... Ήταν στην αρχή με τη Σάρα και την Ελισάβετ, πήγα και της Τάιζα. Και μετά από εκεί πάω στην καλύβα των μαχητών, όπου ήταν ο Κωνσταντίνος και ο Κώστας. Ο Κώστας κοιμότανε και ήταν ο Κωνσταντίνος έτσι ξύπνιος. Οπότε πάω να τους ταΐσω, να τους προσφέρω φαγητό. Φακόριζο είχαμε εκείνη τη μέρα. Δεν ήταν φακόριζο. Τι ήτανε? Δεν είχε φακί, είχε μόνο καρύδα μέσα. Δεν θυμάσαι το μενού. Ρύζι ήτανε, ρύζι με καρύδα. Ρύζι με καρύδα ήτανε. Δεν έχει μεγάλη σημασία η έκθεση του ρεπορτάζ, πάντως. Ναι, μετά απολογούμε. Ήρθε και μετά είσαι και μετά προχωρήσαμε στην παραλία. Και αυτό βγήκε λες και ότι είμαστε στην παραλία. Και αν δούνε και στο πλάνο, δηλαδή φαίνονται και τα παιδιά που πηγαίναμε να βρούμε τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν στη θάλασσα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παρεξηγηθεί και είναι δικαιολογημένο από τη στιγμή που είναι ένα μονταρισμένο, ξαναλέω, υλικό. Ο Κωνσταντίνος, έχω δηλώσει άπειρες φορές ότι ήταν από τους παίκτες, ο οποίος μέσα στο παιχνίδι και με βοήθησε ψυχολογικά, όπως και η Σάρα και ο Κοκκινάκης και η Λάουρα. Οπότε είχα έρθει με αυτά τα παιδιά πάρα πολύ κοντά και δεν είναι τίποτα άλλο παρά από ένας καλός φίλος, τον οποίο θέλω να κρατήσω και εκτός παιχνιδιού. Εγώ θα το σκεφτώ όμως. Γενικώς πιστεύετε στις φιλίες άντρα και γυναίκα, Κωνσταντίνε? Αν πιστεύω στην... Δεν πίστευα, όχι. Δεν πιστεύω γενικότερα εγώ. Στην ελληνοτουρκική φιλία πιστεύει? Στην ελληνοτουρκική φιλία θα δείξει κάτω από προϋποθέσεις, άμα μπορεί να υπάρξει μια τέτοια φιλία. Θα το δείξει ο καιρός. Γενικά, ρε παιδί μου, έχεις φίλες εσύ? Όχι. Φίλους? Φίλους έχω ελάχιστους. Φίλες γιατί δεν έχεις μέχρι στιγμής? Εγώ νομίζω ότι θα έχεις. Κάτσε εσύ, αν δεν έχεις φίλους όλες αυτές τα έπαθλα επικοινωνίες που εμφανιζόντουσαν και μιλάγανε, τι είναι? Κάτσε, με τρελαίνεις, δεν μπορώ. Μου τα πετάς κι εσύ σαν βόμβες. Δεν μπορώ κι εγώ, μετά πρέπει να ρωτήσω. Φίλε, η έννοια του φίλου είναι λίγο δύσκολη. Πρέπει δηλαδή, πώς να το πω τώρα, κάτι πολύ δυνατό για να πω ότι είναι ο άλλος φίλος μου. Πρέπει να σε στηρίζει και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές. Ο γνωστός με το φίλο έχει μια απόσταση. Αυτές που είδατε ίσως να ήταν και γνωστές. Ίσως να ήταν και φίλες. Μάλιστα. Εμείς πάντως ξέρω ότι μέσα από το Survivor είχες φίλες. Είχες φίλες μέσα στο παιχνίδι, είχες φίλες μέσα στην παραλία. Και αν εσύ δεν το πιστεύεις ή δεν το έχεις συνειδητοποιήσει, το έχουμε ετοιμάσει για να το δεις. Έτσι. Τι μου έχετε ετοιμάσει πάλι? Τις φιλίες σου. Τις φίλες σου. Τα κορίτσια γενικώς. Αλήθεια τώρα λέτε? Ναι, αλήθεια. Θα θέλει, περίμενε μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα τίθεται θέμα. Αξιοπιστής και εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστεύεσαι εμάς? Σας εμπιστεύω. Που κάναμε απόλυτα βίντεο μόνο για τις φίλες σου μέσα από το παιχνίδι. Θα ήθελες δηλαδή να είμαστε μια άλλη εκπομπή που θα έκανε βίντεο τις φίλες σου έξω από το παιχνίδι, Κωνσταντίνε? Πάμε να δούμε το βίντεο. Έτσι, μπράβο. Και θα σας σχολιάσω μετά τι και πώς. Τι συμβαίνει μέσα στους δύο? Έτσι. Πείτε τα όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ ή εσύ? Η Ευρυδίκη θα ξεκινήσει. Γιατί έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση όλο αυτό? Δεν ξέρω, αλλά εγώ μεταφέρω τον παλμό. Εσύ καλά κάνεις και το μεταφέρεις. Ήταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε μια παραλία. Yeah. Και περπατούσαν και εμείς το βλέπαμε όλο αυτό. Και στο μυαλό μας το φτιάξαμε. Βάλατε και μία ωραία. Ναι, και μουσική χαλάρωτα. Ένα καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό έχει... Καλά, όπως επειδή ήταν ένα μονταρισμένο υλικό και προφανώς θα υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εκείνη τη μέρα είχα το φαγητό μου, οπότε πάω